Με επιτυχία στέφθηκαν οι αποστολές των μεικτών ομάδων της ΕΠΣΗ και στο Λασίθι, φεύγοντας με νίκες από το γήπεδο της Κριτσάς. Με την ΚΑΠΑ 15 με άνεση να επικρατεί με 0-7, ενώ δύσκολα αλλά δίκαια ήρθε το 0-1 της ΚΑΠΑ 17. Με το 3-3 τα συγκροτήματα του Ηρακλείου διατηρήθηκαν στην κορυφή των ομίλων τους και στο συν-3 από τα Χανιά, που επίσης πήραν εκτός έδρας νίκες στο Ρέθυμνο. Στο ματς της ΚΑΠΑ 15, το συγκρότημα του Λευτέρη Αθανασάκη δεν συνάντησε δυσκολίες και έβαλε τις βάσεις για την νίκη στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Βαρδάκη και Καλέργη με πέναλτι. Στην επανάληψη το 0-3 έκανε ο Καλέργης και ακολούθησαν δύο όμορφα γκολ από τον Βαρδάκη, με τον μικρότερο σε ηλικία επιθετικό της μεικτής ΚΑΠΑ 15 να σημειώνει χατρίκ, ενώ το σκορ έκλεισε με δύο τέρματα από τον ποδοσφαιριστή του Κάντι Αδαμάστα, Μάνο Ζερβουδάκη. Στο παιχνίδι της μεικτής ΚΑΠΑ 17, η ομάδα του Γιάννη Χατζησεβαστού ξεκίνησε το ματς δημιουργώντας ευκαιρίες και είχε και δοκάρι με τον Γιουλ Μιχάλη, αλλά στη συνέχεια το Λασίθι ισορρόπησε με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται ισόπαλο 0-0. Στις αρχές της επανάληψης σκόραρε ο Ξημεράκης μετά από ωραία πάσα του Γιουλ Μιχάλη και αυτό το γκολ διαμόρφωσε το 0-1. Το Ηράκλειο δημιούργησε και άλλες φάσεις, αλλά το τερματοφύλακας του Λασιθίου Χαραλαμπάκης κέρδισε τις εντυπώσεις με τις επεμβάσεις του. Ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι λίγο πριν το τέλος, το Λασίθι είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει, ενώ ακολούθησε γκολ για το Ηράκλειο με τον Ξημεράκη που ακυρώθηκε ως offside.